Είμαστε με τον διοικητή του νοσοκομείου Μυτιλίνης, κύριο Γιώργο Καμπούρη. Κύριε Καμπούρη, αυτή τη φορά η θεματολογία μας θα έχει επίκεντρο, όπως είναι φυσικό, το νοσοκομείο Μυτιλίνης. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι ελλείψεις που έχουμε και ποιες οι προσπάθειες έχουν γίνει για να τις αντιμετωπίσουμε. Ελλείψεις σε λίγο τεχνική υποδομή ή σε ιατρικό προσωπικό? Και στο δεσκευτό. Ή σε νοσηλευτικό προσωπικό? Νομίζω και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που θα μας αναφέρετε φυσικά ότι πρόσφατα κάνετε πρόσληψη, ορκίσατε 22 άτομα. 21 άτομα, μάλιστα. Καθώς και για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Λοιπόν, όσον αφορά για τον εξοπλισμό, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Κάθε μέρα σχεδόν περνάει κάτι καινούριο, παίρνουμε με σκοπό να ανανεώσουμε, να αναβαθμίσουμε, να ενσυγχρονιστούμε, να πάρουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, ώστε να μπορούμε με ασφάλεια οι γιατροί να κάνουν διαγνώσεις. Μάλιστα, μια και το είπαμε, σήμερα εγκαταστήσαμε έναν νέο, καινούριο, υπενσύγχρονο εγκεφαλογράφο, ο οποίος πραγματικά θα λύσει πολλά προβλήματα, θα βοηθήσει τους γιατρούς στην ακριβή και ασφαλή διάγνωση. Και ο προηγούμενος είναι το 2005, δηλαδή 19 ετών. Έχουμε σχεδιάσει όλα τα τμήματα των κλινικών να προχωράμε σε καινούργια μηχανήματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλήξαμε στις προδιαγραφές αυτές, που πρέπει να πάρουμε έναν νέο υπενσύγχρονο αξονικό τομογράφο 128 πτυχών, δηλαδή ο οποίος θα μας λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτός ο ήδη υπάρχουν θα μπει ως εφεδρικός, ως σε περίπτωση κάποιας τεχνικής βλάβης, να μπορούμε να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Μην ξεχνάτε κάτι, ότι είμαστε νησί και υπάρχει ένα και μοναδικό νοσοκομείο. Άρα λοιπόν πρέπει πάση θυσία να είναι εξοπλισμένο και να λειτουργεί. Να μην είναι εξαρτημένο από ένα και μόνο μέσο. Πρέπει να έχουμε εναλλαγή των μέσων, για να μπορέσουν με ασφάλεια οι γιατροί και οι νοσηλευτές να κάνουν τη δουλειά τους. Πήραμε μόνιτρο παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων στη μονάδα δυτικής θεραπείας. Πήραμε ένα σύγχρονο γαστροσκόπιο στο γαστροεντερολογικό τμήμα, το οποίο πραγματικά βοηθάει το έργο του γιατρού, ώστε να κάνει καλύτερα και με ασφάλεια τη δουλειά του. Ξεκινάμε από τούδε και στο εξής να γίνεται λιθοτριψία και στα νεφρά. Μέχρι πρόπνος γινόταν στο υπόλοιπο οροποιητικό σύστημα με μια δωρεά που είχαμε πάρει από τη Δρούμα Παύλου Παγιανακόπουλου. Πλην όμως με πρόσθετο εξοπλισμό μπορούμε πλέον οι γιατροί και φτάνουν και στην νεφρά, και έτσι λοιπόν δεν χρειάζονται πλέον οι ασθενείς κάτοικοι του νησιού που έχουν πρόβλημα λίθων στα νεφρά τους να τρέχουν στην Αθήνα για λιθοτριψία. Μπορεί να γίνει και εδώ. Ιδρύσαμε εδώ και περίπου ένα μήνα ειδικό τμήμα κολποσκόπησης. Τι κάνει το τμήμα αυτό? Είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ώστε με μεγάλη ασφάλεια ο γιατρός να μπορεί να αποφανθεί για τυχόν ύπαρξη βλαβών στον εξεταζόμενο. Ενώ παλαιότερα αναγκαζόταν, έβλεπε κάποια ύποπτα σημάδια, αναγκαζόταν να τα στέλνει στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μεγάλο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω έλεγχος και διερεύνηση. Οπότε η διάγνωση πλέον θα γίνεται εδώ. Ασφαλής, ακριβώς. Μας αναφέρετε μια σειρά από μηχανήματα που έρχονται να υποστηρίξουν τη λειτουργία του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Ωστόσο, υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι ειδικευόμενοι εκείνοι, οι γιατροί ή προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία τους? Ναι, εκπαιδεύονται γι' αυτό. Πρόσφατα, με ανακοίνωσή τους γιατροί του ΤΕΠΑ Μυτιλίνης, του νοσοκομείου Μυτιλίνης, έκαναν λόγο για προβλήματα όσον αφορά την υποστελέχωση των ΤΕΠ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί εκεί και ποια είναι η απάντηση της διοίκησης σε αυτό το θέμα. Σύμφωνα με τον οργανισμό μας, προβλέπονται να έχουμε 7 μόνιμες θέσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένοι 5 μόνιμοι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν 3 επικουρικοί γενικοί γιατροί, οι οποίοι και αυτοί είναι τοποθετημένοι στα ΤΕΠ. Βέβαια, 2 γιατροί απουσιάζουν, η μία με άδεια ανατροφής τέκνου και η άλλη με άδεια κύσεως. Υπάρχει μια σχετική πίεση, πιστεύω όμως στο επόμενο διάστημα θα εξομαλυνθεί. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε κάνει και προσπάθειες προκειμένου να βρούμε και να πάρουμε ακόμα ένα ίδιο γιατρός. Αν θα κάνατε αναφορά στα τμήματα που θέλουν περαιτέρω ενίσχυσης, ποια θα ήταν εκείνα και με τι προσωπικό?
το τμήμα που θέλει ενίσχυση είναι η καρδιολογική κλινική, για να μπορέσουν, επειδή έχουν προσθεθεί επιπλέον δυνατότητες λόγω του αιμοδυναμικού, και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν γιατρό. Έχουμε κάνει προκηρύξει θέση 2 ή 3 φορές, πριν όμως βγήκε άγωνη, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, προκειμένου να στελεχώσουμε το αιμοδυναμικό τμήμα της καρδιολογικής, ώστε να λειτουργεί επί 24 ώρου βάσος. Το τμήμα ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου. 3 χρόνια μάλλον, 2 Σεπτεμβρίου του 2021 ξεκίνησε, συμπληρώνει δηλαδή ακριβώς 3 χρόνια λειτουργίας τον 2 Σεπτεμβρίου, σε 1,5 μήνα περίπου. Έχουν γίνει περισσότερες από 900 στεφανιογραφίες, εκ των οποίων πάρα πολλές γίνανε και αγγειοπλαστικές. Με άλλα λόγια, έχουν σωθεί πολλοί άνθρωποι. Και όχι μόνο έχουν σωθεί, αλλά δεν έχουν και ταλαιπωρηθεί. Θυμάμαι όταν πρώτο ανέλαβε που δεν λειτουργούσε, σηκώναμε αεροπλάνο για να πάει στην Αθήνα και μάλιστα μερικές φορές μου λέγανε ότι στον δρόμο κατέληξε ο ασθενής. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ήταν κάτι σωτήριο για το νησί μας. Εμείς παλεύουμε διαρκώς να δούμε κι άλλον γιατρό επεμβατικό, ώστε να μπορέσουμε να το λειτουργούμε κάθε μέρα. Τα ΤΕΠ θέλουν κάποια ενίσχυση. Και η πνευμονολογική κλινική και η ψυχιατρική κλινική χρειάζεται ακόμα ένα άτομο. Είμαστε σε καλό δρόμο όμως. Μιας και το αναφέρατε, ποια είναι σήμερα τα περιστατικά για τα οποία σηκώνουμε αεροπλάνο για να κάνουμε κάποια διακομιδή? Κοιτάξτε, τα περιστατικά θα το κρίνουν οι θεράποντες γιατροί ανάλογα με τη βαρύτητα και αν υπάρχει δυνατότητα εδώ να τα αντιμετωπίσουμε. Συνήθως όμως τα περιστατικά τα οποία σηκώνονται αεροπλάνα είναι πολύ λίγα πλέον. Θα πω το εξής, ότι εμείς πλέον δεχόμαστε αεροπλάνα από άλλα νησιά προκειμένου να εξυπηρετηθούν εδώ, όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας που έχουμε. Για ένα άλλο τμήμα που έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας εδώ είναι το νευροχειρουργικό. Νευροχειρουργικό, ακριβώς. Και είναι προς τιμήν του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν γίνονται προσπάθειες προκειμένου και αυτό το τμήμα να ενισχυθεί? Γίνονται προσπάθειες. Γίνονται προσπάθειες, είναι σε καλό δρόμο. Άλλωστε έχουμε 3 γιατρούς οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Επειδή στο παρελθόν είχαν γίνει αναφορές για το τμήμα των νευροπαθών. Μάλιστα. Για τους νευροπαθείς. Αυτή τη στιγμή το τμήμα νευροπαθών υπάρχει μία νευρολόγος η οποία συνεπικουρείται με άλλους 2 παθολόγους, ειδικούς παθολόγους. Έχουμε προκηρύξει ακόμα και τελευταία. Προκηρύξαμε θέση για νευρολόγο, πριν όμως δεν βγήκε άγωνη, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Το τμήμα μας λειτουργεί με ασφάλεια και καλά. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του νησιού μας. Ένα άλλο τμήμα που θα με επιτρέψετε να σας απασχολήσω με ερώτηση είναι το ογκολογικό, το οποίο βλέπουμε να έχει μεγάλο αριθμό ασθενών. Έχουμε μία αύξηση περίπου από τα στοιχεία που έχω γύρω στο 11% σε σχέση με πέρυσι των ογκολογικών ασθενών. Είναι 2 αιματολόγοι και 2 ογκολόγοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το ενδεχόμενο να πάρουμε κάποιον νέο ογκολόγο είναι στα σχέδιά μας. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποιες πολιτικές ενδεχομένως κινήσεις προκειμένου να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στα νησιά, δηλαδή της υποστηλέχωσης κάποιων θέσεων, όπως τώρα αυτή στη νευρολογική κλινική. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα που ξεφεύγουν από τη δική μου αρμοδιότητα. Καλερχόμενοι στις δικές σας αρμοδιότητες, ήθελα να σας ρωτήσω, προηγουμένως αναφέρατε ότι θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά τα ραντεβού. Ήδη αυτό είναι μια καινοτομία. Είναι μια καινοτομία, επειδή αυτή τη στιγμή έχω ακούσει παράπονα πολλών κατοίκων οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τηλέφωνο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού και δυσκολεύονται. Βέβαια υπάρχουν 2 γραμμές, οι οποίες πάντοτε είναι φορτωμένες, κοιτάζονται βέβαια οι υπάλληλοι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, οπότε αναζητήσαμε τρόπους για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Και ένας τρόπος είναι να καθιερώσουν αυτό που εφαρμόζονται σε κάποια μεγάλα νοσοκομεία, το ηλεκτρονικό ραντεβού. Λεπτομέρειες για το πώς θα γίνεται αυτό θα βγει εκτεταμένο δελτίο τύπου που θα αναλύει κανονικά ποια είναι η διαδικασία και τα βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να κλείσει ένα ραντεβού.
Πρόσφατα κάνατε μια ανακοίνωση καλώντας για ενίσχυση αίματος. Μάλιστα. Επειδή γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι η ανάγκη σε αίμα είναι αυξημένες, ναι. Και γενικότερα το αίμα είναι πολύτιμο για τους ανθρώπους που πρόκειται να κάνουν χειρουργία και γενικότερα για εκείνους που θα μπουν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό. Έχουν γίνει προσπάθειες από τη διοίκηση και στη συνεργασία με τους συλλόγους, ώστε να γίνει πιο μεθοδευμένα η προσπάθεια αυτή η αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Σύλλογο Αιμοδοτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Μην ξεχνάμε ότι τώρα τα χωριά μας γεμίζουν από τους ντόπιους που έχουν φύγει εκτός νησιού και αυτοί λειτουργούν θετικά στο να γίνονται αιμοδοσίες με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα οι ανάγκες, όπως αναφέρεται, ιδιαίτερα του Αυγούστου, είναι αυξημένες, διότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στους δρόμους, γίνεται συχνά τροχαία και μόνο αυτό συνεπάγεται, διότι για το τακτικό προγραμματισμένο χειρουργείο προβλέπονται, βρίσκουμε τρόπους και καλύπτουμε τις ανάγκες αίμα. Αλλά για το έκτακτο, εκεί που θα χρειαστεί ο ασθενής, εκεί που δεν περιμένει, εκεί δεν μπορείς να περιμένεις ποιος θα έρθει να δώσει αίμα, πρέπει να έχεις κάποιο απόθεμα ώστε να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο αυτόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο ψυχιατρικό κτίριο, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μπορέσαμε και βρήκαμε χώρο να στεγάσουμε την ψυχιατρική κλινική. Ενώ αναμένεται να βγει η άδεια κατεδάφισης, χτες υπέγραψε το τελευταίο τεύχος, οπότε θα ξεκινήσει άμεσα οι εργασίες κατεδάφισης και κατασκευής ενός νέου κτηρίου. Σύμφωνα πάντοτε με τη σύμβαση, πρέπει σε διάστημα 480 ημερών, δηλαδή 16 μηνών, να έχει παραδοθεί το κτίριο το καινούριο. Δηλαδή πριν το τέλος του 2025 θα έχουμε μια σύγχρονη ψυχιατρική κλινική. Αυτό ήταν έτοιμα δεκαετιών, μετά από πολλές πιέσεις καταφέραμε και μπορέσαμε, το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό περίπου 2.147.000 ευρώ και πολύ σύντομα, σε 1,5 χρόνο και λιγότερο, θα έχουμε μια σύγχρονη κτηριακή υποδομή. Συνεχίζεται την καμπάνια με μεγάλη επιτυχία των Test PAP. Βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση. Ωστόσο, έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τις αμαστογραφίες. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται όσο προς αυτά τα θέματα? Συνεχίζουμε. Έχουμε πάει ήδη σε 6 μέρη. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι ενώ πέρυσι οι κάτοικοι του νησιού ήταν διστακτικοί, βλέπουμε ανθρώπου προσέλευση. Αρκεί να σου πω ότι στη Γέρα που πήγαμε, αναγκαστήκαμε να πάμε 2 φορές στο Παπάδο, διότι είχαμε μεγάλο αριθμό που δεν μπορούσαμε μέσα σε μια μέρα να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό στοιχείο, διότι ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Και όταν κάτι το εντοπίσουμε έγκαιρα, είναι και θεραπεύσιμο, είναι και ιάσιμο, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Κανονικά συνεχίζουν οι μαστογραφίες, γίνεται και ψηλά πίσω μαστονική. Δεν γίνεται μόνο τεστ ΠΑΠ, γίνεται και ψηλά πίσω μαστονική. Οι μαστογραφίες κανονικά υπάρχουν προγραμματισμός. Περίπου στο νοσοκομείο κάνουμε 1.500 μαστογραφίες το χρόνο. Απλά λέγεται ότι υπάρχει καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα ραντεβού. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Το νοσηλευτικό μας ίδρυμα είναι για να αντιμετωπίζει πρωτίστως τους ασθενείς. Που σημαίνει δεν λειτουργεί προληπτικά. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα διαθέσιμα ραντεβού για αυτόν ο οποίος έχει πρόβλημα και θέλει συχνές επανεξετάσεις. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα να, επειδή έχουμε έναν υπερσύγχρονο μαστογράφο, έχουμε προσλάβει με μπλοκάκι γιατρό να κάνει μόνο μαστογραφίες. Αλλά ο αριθμός των μαστογραφιών δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό 1.500. Και θα πω και το άλλο, ότι στο νησί είναι 80.000 κάτοικοι. Κατά μέσο όρο πρέπει να κάνουμε περίπου 20.000 μαστογραφίες. Άλλους 2 μαστογράφους να είχα και άλλους 2 γιατρούς, δεν θα προλάβαιναμε εμείς να κάνουμε αυτό τον τεράστιο όγκο. Μην ξεχνάμε και κάτι, ότι η μαστογραφία είναι μία εξέταση η οποία ανήκει στο πρώτο στάδιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε ιδιωτικά κέντρα να γίνονται
και στα κέντρα υγείας. Εμείς λοιπόν βοηθάμε, κυρίως σαν νοσηλευτικό ίδρυμα, να ικανοποιούμε τις ανάγκες αυτών που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Αλλά επειδή έχουμε και τη δυνατότητα για περαιτέρω, κοιτάζουμε να διευκολύνουμε τον κόσμο. Κύριε Καπούρη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν απαιτεί τη δική σας διοίκηση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι ελλείψεις που υπάρχουν εκεί έχουν αντίκτυπο στο νοσοκομείο. Πάντοτε έλεγα ότι τα κέντρα υγείας είναι ένα φίλτρο να φτάνουν στο νοσοκομείο τα περιστατικά πραγματικά που έχουν ανάγκη δεύτερο βάθμιας φροντίδας υγείας. Βέβαια, πιστεύω ότι και αυτά λειτουργούν ικανοποιητικά. Αλλά όμως ο κόσμος πολλές φορές έρχεται κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δεν πάει στο κέντρο υγείας. Επειδή, δεν ξέρω, ίσως να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία σας. Μάλιστα. Ποια θα ήταν η κριτική που θα κάνετε στον εαυτό σας και αν θα περιμένουμε να διατηρήσετε τα ενία και στην επόμενη θητεία. Ποια είναι τα μηνύματα που δέχεστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε ένας διαγωνισμός στις 29 και 30 Μαρτίου. Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχα. Υπήρχαν άλλοι 37 οι οποίοι διεκδικούν τη θέση του διοικητού. Ακόμα δεν βγήκαν τα αποτελέσματα, τι γράψαμε, αλλά ακόμα δεν βγήκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα που ήταν στη 15η. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία των τριάδων που προβλέπει η νομοθεσία, η οποία θα πάει στον Υπουργό για τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των διοικητών υγειονομικών περιφερειών, καθώς και των υποδιοικητών. Και το λέω αυτό διότι μετά την τοποθέτηση των διοικητών υγειονομικών περιφερειών είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν τους διοικητές του νοσοκομείου ποιοι κάνουν και ποιοι δεν κάνουν. Είναι μέσα στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμα χρόνο. Τώρα ποια θα είναι, εγώ το έχω διεκδικήσει, το έχω δηλώσει από απερίφραστα από την πρώτη του έτους, ότι διεκδικώ ξανά τη θέση. Από εκεί πέρα, αν είμαι από αυτούς που έχω γράψει καλά και μπορώ να τα αποκλείσω τα καθήκοντά μου, θα το κρίνουν αυτοί που θα με κρίνουν.